Χορηγός εκπομπής, το κατάστημα υποδημάτων Δεξίν Περέας. Από νωρίς, η αίθουσα του ΚΑΠΑ πλημμύρισε από κόσμο. Τα φώτα έπεσαν και όλοι προσιλώθηκαν στη μεγάλη οθόνη. 47 ταινίες μέχρι 2 λεπτά έκαναν τον κόσμο να γελάσει, να μελαγχολήσει, ακόμα και να προβληματιστεί. Τελικά, μέσα σε 2 λεπτά μπορούν να πούνε πάρα πολλά πράγματα ένας ο οποίος έχει έμπνευση και δημιουργικότητα. Δημιουργεί, ναι. Αυτή άλλωστε είναι και η λειτουργία της τέχνης, η απόλυτη πείκνωση. Είναι δύσκολο είδος, οι ταινίες των 2 λεπτών είναι πάρα πολύ δύσκολο είδος. Και χρειάζεται, νομίζω, όχι μόνο έμπνευση και γνώση του αντικειμένου. Η Κριτική Επιτροπή είχε το δύσκολο έργο για να επιλέξει τις καλύτερες ταινίες. Ο ηθοποιός Ηρακλής Μιχαηλίδης και ο σκηνοθέτης Γιάννης Παρασκευόπουλος έδωσαν το βραβείο καλύτερου φιλμ στο My Green Pencil του Ιρανού Φαγιάς Μπαράμ, το βραβείο για κοινωνικό μήνυμα στον Ελβετό Σιμόνε Τζιαπάολο για το White plus Black equal Red. Τα κριτήρια πάντα είναι ίδια. Δηλαδή, βλέπεις αν μια ιδέα είναι ολοκληρωμένη, αν είναι εκτελεσμένη με ιδιαίτερο και προσωπικό τρόπο, αν είναι πρωτότυπη. Νομίζω ότι υπήρχαν τουλάχιστον 4-5 ταινίες που θα μπορούσαν να πάρουν το πρώτο βραβείο. Βραβεία για πρωτότυπη ιδέα δόθηκαν επίσης στον Ρουμάνο Ντανιέλ Ντιάμο για το Μενού και τον Βούλγαρο Γκιόργι Κράστεβ για το One Minute Punishment, ενώ η ειδική μνήμα δόθηκε στη Ρίτα Ντιλκερίδου. Γενικά όμως το φεστιβάλ ως θεσμός στο συγκεκριμένο Δήμο είναι πολύ σημαντικό, έχει μεγάλη ανταπόκριση, υπήρχαν πολύ σημαντικές συμμετοχές από όλο τον πλανήτη και πρέπει να παραμείνει. Και πρέπει να συνεχιστεί γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι αμαρτία. Αφού πάει τόσο καλά, νομίζω ότι σε λίγο μπορεί να είναι ένα σημαντικό φεστιβάλ και οι συμμετοχές να δεκαπλασιαστούν. Πραγματικά σήμερα ήταν συγκινητική παρουσία του κόσμου. Δείχνει ότι ο κόσμος αρχίζει και αγκαλιάζει αυτό το φεστιβάλ και μάλιστα το αγκαλιάζει με τέτοιο ρυθμό που ειλικρινά δεν το περίμενα σήμερα να έχουμε ορθίους αυτή την αίθουσα. Ίσως ήταν η πρώτη φορά που η αίθουσα του ΚΑΠΑ ήταν γεμάτη και με ορθίους. Οι θεατές όμως έδωσαν τα δικά τους βραβεία για τα φιλμ που ξεχώρισαν. Στο White plus Black equal Red από τις ξένες συμμετοχές και από τις ελληνικές στο I am Human του Μιχάλη Λιγκιάρη. Η αίσθηση που μου έχει δημιουργηθεί μόλις λίγα λεπτά αφού το έχει τελειώσει, έχουν σβήσει τα φώτα, είναι πραγματικά η καλύτερη. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μένα ότι ο χώρος του θεάτρου ήταν ασφυκτικά γεμάτος και ξέρετε δεν είναι καθόλου αυτονόητο ότι σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, δύσκολες εκδηλώσεις για το ευρύ κοινό, ότι ο κόσμος πάντα συμμετέχει και ακολουθεί. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που όλο κύλησαν καλά. Έχω την αίσθηση ότι το φεστιβάλ ήταν άρτια οργανωμένο και τελικά τα βραβεία τα πήραν αυτοί που πραγματικά άξιζαν. Παράλληλα, στο φουαγέ ο κόσμος θαύμασε την έκθεση φωτογραφίας της Αλέκας Τσιρόνη με θέμα τον Φάρο του Αγγελοχωρίου και ξεχώρισε το video installation του Γάλλου καλλιτέχνη Χερβέ Κονστάντ, ο οποίος μας μίλησε για το ποιες εκφράσεις και συναισθήματα συνάντησε στους Έλληνες. Το βρίσκω περίεργο γιατί δεν είδα πολλούς Έλληνες να μου φαίνονται χαρούμενοι. Όταν παίρνω το λεωφορείο μου φαίνονται πολύ συχνά σε πολύ κακή διάθεση και απασχολημένοι. Ξαφνιάστηκα γιατί ο καιρός εδώ είναι καλός, βέβαια η ζωή είναι δύσκολη, αλλά αυτό ισχύει παντού. Με ξαφνιάζει γιατί κάποιες χώρες όπως την Αγγλία, πολλοί άνθρωποι στο δρόμο μου φαίνονται χαρούμενοι, γελάνε μεταξύ τους. Έτσι νομίζω. Να πω και να ευχαριστήσω και μέσω της τηλεόρασής σας το Τμήμα Πολιτισμού του ΔΥΠΑΚΙΘ, την Ευαγγελία την Παράσου, την Ανδρονίκη, την Ράπτη και την Πολυξένη της Ζαπτιέ, γιατί το φεστιβάλ κινηματογράφου του Θερμαϊκού είναι αυτά τα κορίτσια. Η πετυχημένη βραδιά έκλεισε με ένα πάρτι και όλοι ανανέωσαν το ραντεβού τους για του χρόνου.